Κύριε Μπατιόλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλά είστε? Καλά, καλά, μια χαρά στον αγώνα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαβάζω τώρα για την τελευταία δημοσκόπηση της Προράτα. Έχουμε σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις. Βλέπουμε ότι λέει 71% των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση. Και όμως η Νέα Δημοκρατία. Και πώς να είναι. Και όμως ναι, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις προτιμήσεις. Πώς το ερμηνεύετε αυτό εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό συσχετισμό, μέσα στον οποίο υπάρχουν πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι ο κόσμος δυσανασχετεί και στενάζει κάτω από το βάρος αυτής της άδικης πολιτικής, ιδιαίτερα με αιχμή, γιατί νομίζω η ίδια δημοσκόπηση έχει για το πόσο απασχολεί το θέμα της ακρίβειας. Εντάξει, δεν θέλει η δημοσκόπο για να το καταλάβει κάποιος αυτό, ούτε τέτοια ευρήματα, το καταλαβαίνει όποιος ζει σε αυτή τη χώρα. Τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε υγεία, παιδεία, όλα αυτά που σε κάνουν να αγανακτείς, και ταυτόχρονα δεν βλέπει ολοκληρωμένα, λέμε εμείς, μια πολιτική λύση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση λόγω της φθοράς που έχει ο άλλος πόλος αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και της κατάρρευσης που δείχνει και στις δημοσκοπήσεις. Με αυτή την έννοια λειτουργεί και ως συγκοινωνούν δοχείο, στηρίζοντας και κρατώντας αυτή τη φάση στην κυβέρνηση σε αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι μειωμένα. Δεν είναι ότι υπάρχει αυτή και με μια δυσαρέσκεια διευρυνόμενη. Διευρυνόμενη, μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, ναι, αλλά βλέπετε για ότι... Μας, ναι. Και στην αποχή πολύ. Τώρα πόσο καιρός πάει από τις προηγούμενες εκλογές που για παράδειγμα στον Πειραιά ψήφισε το 35% σε δημοτικές περιφερειακές, αλλά αντίστοιχα πολύ χαμηλή συμμετοχή υπήρχε και στις βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού. Για μας το πιο σημαντικό είναι ένα ρεύμα που διαφαίνεται, εκφράζεται ως ένα βαθμό και σε εκλογικά έτσι στοιχεία, λέμε εμείς με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, αλλά είναι πιο βαθύ, με την έννοια ότι είναι ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, με βάση και την πείρα που έχουμε ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια, που προσπαθούμε μέσα στους αγώνες, εκεί που χτίζονται πραγματικοί δεσμοί, εκεί που πραγματικά μπορεί να ξεμπλοκάρουμε και από αυτό το δίλημα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη φάση ή όποιος είναι ο άλλος πόλος, για να ανοίξουμε μια άλλη διέξοδο. Τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο που αυτοί που παράγουν τον πλούτο δεν θα ζουν μέχρι το λαιμό πνιγμένοι. Για να γίνει όμως αυτό, κύριε Μπατιέλο, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και πιστικές απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα που βάζουν οι πολίτες. Τι θα γίνει με την ακρίβεια, φτάνει πια αυτή η ακρίβεια. Ναι. Τι θα γίνει με τη φορολογία που οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν βγει στα κάγκελα. Ο κ. Μητσοτάκη λέει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και πολλοί πολίτες συμφωνούν με τον κ. Μητσοτάκη όμως αυτό. Και τους λέει, έρχεται ο ηλεκτρολόγος και μου λέει 150 με απόδειξη, 80 χωρίς απόδειξη. Για να δούμε λοιπόν πώς το βλέπετε. Όλη τη μεγάλη εικόνα μια κυβέρνηση. Ναι. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Ναι. Μια κυβέρνηση η οποία προεκλογικά, έτσι, η Νέα Δημοκρατία έλεγε καμία αύξηση φόρου, έτσι δεν είναι, προεκλογικά, και σήμερα σηκώνει τη σημαία της φορολογικής δικαιοσύνης προς όφελος υποτίθεται των μισθωτών και των χαμηλοσυνταξιούχων και άλλων, και σε αυτούς που περνάνε καλά στις πλάτες μας, που ποιοι είναι τελικά, πρέπει να σκεφτεί ένας εργαζόμενος, είναι ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος και ο μικρομαγαζάτορας. Αυτό ζούμε δηλαδή στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θέλουν να μας πείσουν να πιστέψουμε ότι ζούμε. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Είναι ότι κατατέθηκε ένας προϋπολογισμός ξανά, ο οποίος φορτώνει 6 δισεκατομμύρια, χορεύουν τα δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους, τους οποίους θα τους πληρώσει όπως και όλον τον υπόλοιπο προϋπολογισμό, 95% θα τους πληρώσει ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο μικρομαγαζάτορας, ο αγρότης, ο φτωχός αυτής της χώρας. Σας λένε την ίδια στιγμή. Και το 5% όχι μόνο έχει φοροαπαλλαγές και φοροδιευκολύνσεις, παίρνει και τα πακέτα του ζεστό χρήμα που μαζεύουν. Ναι, αλλά βλέπετε, όλοι την ίδια στιγμή λέει ότι εγώ θα δώσω αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, θα αυξήσω τις συντάξεις, θα συνεχίσω να δίνω βοηθήματα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το οποίο όμως το αποδέχεται ο κόσμος. Λέει, ναι, έτσι είναι σωστά. Μπράβο. Καλά, τι αποδέχεται ο κόσμος? Πριν συζητάγαμε ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα πάντα σε κάθε προϋπολογισμό θα υπάρχει και ένα τυράκι, το οποίο όμως άμα το δούμε καλύτερα, σας είπα πριν, χορεύουν τα δισεκατομμύρια. Σε αυτά που λέτε πέφτουν πάρα πολύ τα ποσά. Να τα πάρουμε ένα-ένα στους δημόσιους υπαλλήλους. Λένε αυξήσεις. Επί της ουσίας
Μιλάμε για ελάχιστη αύξηση που εξανομίζεται όπως όλες οι αυξήσεις και του κατώτατου μισθού και όλων των άλλων που έχουν εξαγγελθεί ή και έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που μονιμοποιούν το ότι 12 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνο χάνουν και είναι σταθερά πολύ πεσμένα, δηλαδή πού είναι ο 13ος μισθός. Ο 14ος μισθός που τους καταργήσανε με τα μνημόνια που βγήκαμε, επανακατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα και θα πρέπει να πανηγυρίζουμε όλοι στους δρόμους. Όμως η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την αυτά τα πανηγύρια που κάνει η κυβέρνηση με τη ζωή μας. Συνταξιούχοι, ένα ελάχιστο κομμάτι, μια πολύ μικρή μερίδα που έχουν προσωπική διαφορά κάτω των 10 ευρώ ή καθόλου, θα πάρουν και έχουν συντάξει μέχρι 700 ευρώ, για αυτούς μιλάμε, θα πάρουν μια αύξηση που είναι ένα σούπερ μάρκετ. Ένα σούπερ μάρκετ. Και άκουσα πριν την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που είχατε στην εκπομπή σας. Την κυρία Σκόνδρα, ότι, ναι, ότι μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και παραπάνω, δεν είναι και τίποτα, μα έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς δεν αναδεικνύουμε ότι η κυβέρνηση έχει κάποιο κόλλημα γενικά και δεν δίνει. Η κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική που είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τις δεσμεύσεις της. Αυτό υπηρετούν και τα άλλα κόμματα που είναι. Ωραία. Το χρήμα που είναι πολύ, που μαζεύεται πολύ χρήμα, να δίνεται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Να μην δίνεται εκεί σε μισθούς. Κυρία Μπατιόλο, θα σας ρωτήσω. Καλό προαίρετα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος. Ναι. Ωραία. Λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία, στο φορολογικό της. Εσείς τι προτείνετε για μας, τους ελεύθερους επαγγελματίες? Επανακαταθέσαμε πρόταση νόμου στη Βουλή, το έχουμε ξανακάνει, 12.000 ευρώ αφορολόγητο. 12.000 αφορολόγητο. Μάλιστα. Ναι, και με 3.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε προστατευόμενο τέκνο που θα έχει μια τέτοια λαϊκή οικογένεια. Και εδώ είναι το θέμα, να τοποθετηθούν όλοι, αν νοιάζονται για αυτούς πραγματικά τους βιοπαλαιστές που είναι και παλεύουν με όλους τους δυνατούς τρόπους να επιβιώσουν σε μια πολιτική που δεν τις αρέσει και στις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι υπάρχει αυτό που λέμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με την έννοια ότι επιδιώκουν τη συγκέντρωση κλάδων της οικονομίας. Mm-hmm. Και αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι προαπαιτούμενο το Ταμείο Ανάκαμψης, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που δεν το αναδεικνύει κανένα άλλο κόμμα πλην του ΚΚΕ. Αυτό που και γι' αυτό θα πρέπει να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι πώς θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί μιλάμε για τους φτωχούς, για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που δεν τα βγάζουν πέρα, όπως εμείς ξέρετε το παλεύουμε και για τους εργαζόμενους. Το παλεύουμε για όλες τις κατηγορίες, για όλους δηλαδή τους εργαζόμενους βιοπαλαιστές της χώρας, να έχουν 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Πείτε μου κάτι τώρα, πώς βλέπει το ΚΚΕ αυτή την κινητικότητα για τις διεργασίες που γίνονται στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς? Ναι, εντάξει, όπως όλος ο κόσμος το παρακολουθεί. Από τις οποίες φαίνεται γίνει και κερδισμένο, έτσι, σε ένα ποσοστό. Ναι, τουλάχιστον αναγνωρίζεται, φαίνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, η στάση που είχε το ΚΚΕ, όχι μόνο την τελευταία περίοδο, δεν ξέρω πώς μπορεί ο καθένας να βλέπει την εκλογή του Κασελάκη στην Προεδρία κλπ, αλλά σταθερά απέναντι σε ένα κόμμα που ήρθε να παίξει, τα βγάλει λέμε εμείς τη βρώμικη δουλειά, σε μια δύσκολη περίοδο για το αστικό πολιτικό σύστημα, στις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, και εκεί μέσα, στα λόγια, σε σύγκρουση, έστω και σε μερική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλους και τέτοια, και με τα μεγάλα συμφέροντα, δίθεν να εξανθρωπίσουμε τον καπιταλισμό, λίγο να τα φτιάξουμε λίγο πιο ανθρώπινα για τους μικρούς, για τους φτωχούς. Σε αυτή τη διαδικασία αποκαλύφθηκε στα μάτια του κόσμου ότι ήταν το ακριβώς ανάποδο, ήταν τελείως αποπροσανατολιστικός και μια μεγάλη κοροϊδία. Άρα και το νόημα, επειδή υπάρχει όντως, όπως το είπατε, μεγάλη προσέγγιση κόσμου και στις προηγούμενες εκλογές, αλλά εγώ σας λέω και κόσμος που ψήφισε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες, υπάρχει αυτός ο κόσμος που μπορούμε να συναντηθούμε σε αυτό που μπορεί να μας ενώσει όλους, ανεξαρτήτως το πώς αισθάνεται ο καθένας, πιστεύει ή τι κόμμα ψήφισε την τελευταία φορά, που είναι στους αγώνες της επόμενης μέρας. Δεν θα περιμένουμε εμείς να κάνουμε αντιπολίτευση ως τρίτο κόμμα, ως τέταρτο και να μετράμε τη σειρά. Τώρα είναι. Τώρα είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας που παίρνει τέτοια μέτρα που είπατε εσείς, το φορολογικό, άλλα, ο προϋπολογισμός. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια αναφορά στο θέμα, σε ένα μεγάλο θέμα που καίει τον Πειραιά και είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.
είναι το θέμα της υγείας. Μόνο τις τελευταίες 10-15 μέρες έχουμε δει τον αξονικό μαγνητικό τομογράφο του κρατικού της Νίκαιας, ο οποίος δεν έχει το επαρκές προσωπικό για να λειτουργεί και να είναι κάθε εφημερία όπως πρέπει μέσα στην καθημερινότητα και τις υπόλοιπες μέρες που δεν εφημερεύει. Γίνεται διαγωνισμός για να το πάρει ιδιώτης και να λειτουργήσει και να μην προσλαμβάνεται προσωπικό, μόνιμο, με σταθερή σχέση εργασίας. Και μετά από 2-3 μέρες κάει ότι η τελευταία ειδικευμένη γιατρός του τμήματος για τον καρκίνο του μαστού του Μεταξά αναγκάζεται σε παρέτηση λόγω συνθήκων εργασίας. Και υπολειτουργεί μέχρι και με τον κίνδυνο να κλείσει ένα τμήμα, και όλος ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος, γιατί όλοι στον οικογενειακό έτσι, ή στο φιλικό περίγυρο και στο περιβάλλον μας ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα τμήμα το οποίο και μια ασθένεια που είναι κατά 90% η άσημη. Να μπορεί να γιατρευτεί δηλαδή και να μην μπορεί τελικά, γιατί υπάρχει αυτή η υποχρηματοδότηση και αυτή η πολιτική και η υποστελέχωση στην υγεία. Τα κόβουν από εκεί για να πάει όποιος έχει λεφτά στο Μετροπόλιταν. Γι' αυτό το λόγο λέμε και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει εδώ, αυτό θα γίνει και σε άλλες γειτονιές. Στις 29 Νοέμβρη 30 μαζικοί φορείς του Πειραιά καλούν σε συλλαλητήριο στον Πειραιά. Πότε, 29 του Νοέμβρη. Αυτό το απόγευμα. 7 η ώρα στην πλατεία Κοραή. Μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που αφορά και τα δύο νοσοκομεία και την κατάστασή τους, αφορά τις κρατήσεις, τα χρήματα, γιατί ακρίβεια είναι και αυτό, να πρέπει να γιατρευτείς και να πρέπει ξανά να βάλεις το χέρι στην τσέπη, τη στιγμή που με τόσα που έχουμε πληρώσει από τις κρατήσεις, όλοι μέχρι και οι συνταξιούχοι, από το νέο εργαζόμενο μέχρι και το συνταξιούχο, θα έπρεπε να σε περιμένει το καλύτερο νοσοκομείο. Το καλύτερο νοσοκομείο με το προσωπικό επαρκές, εξειδικευμένο κλπ. Και ζούμε αυτή την κατάσταση. Αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που για να κάνεις το πέραμα δύο οράματα πρέπει να τρέξεις σε κεντρικό νοσοκομείο, δεν μπορεί να σε καλύψει το κέντρο υγείας, παιδιάτρους και πάρα πολλά άλλα τέτοια μεγάλα προβλήματα. Εδώ λοιπόν χτίζεται και η ενότητα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, τον τρόπο που μπορούμε να ζούμε τον 21ο αιώνα και όχι να περιμένουμε τον επόμενο σωτήρα, οπότε θα εμφανιστεί όπως εμφανιστεί, για να μας σώσει. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Με τα στελέχη, με αφορμή ένα μήνυμα που πήρα τώρα από ένα φίλο ακροατή. Ένα λεπτό, γιατί έχω και άλλα δύο, με συγχωρείτε. Να πω καταρχήν να πω πρώτα με το νοσοκομείο. Λέει η διοίκηση του νοσοκομείου ισχυρίζεται ότι η κλινική λειτουργεί. Μπορεί ακόμα με μπαλώματα να λειτουργεί. Αλλά λέω ότι η τελευταία ειδικευμένη γιατρός παραιτήθηκε. Δεν το διαψεύδει αυτό η διοίκηση. Μάλιστα. Και το τελευταίο από την φίλη την ακροάτρια την Βίκη ρωτάει το εξής. Αυτά τα στελέχη που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν να συναντηθούν με το ΚΚΕ κάποια στιγμή? Εντάξει, αυτό εννοείται τα προβεβλημένα έτσι γνωστά τηλεοπτικά και βουλευτές και τα λοιπά. Αυτό είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνετε σε εκείνους, αν και θέλει μια πονηριά να έχουν όλος ο κόσμος, ότι τώρα μνημονιακοί υπουργοί δεν είναι όλοι, όμως είναι μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών, ένα τμήμα σημαντικό αυτών που έφυγε, που υπηρέτησαν μέχρι κεραίας την πολιτική που μας έφερε στο τρίτο μνημόνιο και μετά το τρίτο μνημόνιο. Ξαφνικά, για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν βολεύονται, γιατί δεν τους κάνει ένα κόμμα, το γυρνάνε πάλι σε μια άλλη φρασιολογία και σε μια άλλη προοπτική, πρέπει ο κόσμος να είναι πονηρεμένος. Αυτό είναι ελάχιστη. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχόμενα και στελεχών του σε επίπεδο κάτω, έτσι λαϊκού κόσμου, τίμιου κόσμου που έχει δώσει μάχες και δίνει μάχες, κανείς δεν μπορεί να μην το αναγνωρίζει αυτό. Βεβαίως είμαστε εδώ πέρα να βρεθούμε, να συμπορευτούμε, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε ενδεχόμενα σε ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα, όμως κυρίως να συζητήσουμε, να ανοίξει μια διαφορετική προοπτική, όχι μόνο να αμυνθείς απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική, αλλά εργαζόμενοι. Αυτό ο λαϊκός κόσμος. Τι μπορεί να κάνει για να ζήσει καλύτερα? Το ΚΚΕ έχει πρόταση, έχει διέξοδο και αυτή καταθέτουμε κάθε μέρα σε όλους. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Νίκο Αμπατιέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.